Έπειτα από απόφαση της Διοίκησης Δευτέρας Δημόσιας Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου, ξεκινά τη λειτουργία της η πρώτη τοπική μονάδα υγείας ΚΟΤΟΜΗ στο κτίριο του πρώην ΙΚΑ. Η έλλειψη ενός οργανωμένου δημόσιου συστήματος, αναφέρεται στο δελτίο τύπου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας, αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα για τη δημιουργία των περισσότερων από τις παθογένειες και στρεβλώσεις του συστήματος υγείας. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στην προσπάθειά της να μειώσει αυτές τις παθογένειες και στη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει περάσει σε μια στρατηγική σημασία μεταρρύθμιση για τα περιφερειακά κέντρα υγείας μέσα από τη δημιουργία των ΤΟΜΗ, της τοπικής μονάδας υγείας. Διοικητικά οι ΤΟΜΗ υπάγονται απευθείας στις υγειονομικές περιφέρειες. Στην συνέχεια ακολουθούν χρηστικές πληροφορίες που θα σας δώσουμε σχετικά με τις ΤΟΜΗ, καθώς και για την εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον νέο θεσμό που μπαίνει στη ζωή μας. Τι είναι το ΤΟΜΗ? Είναι η μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας. Βασική τους αποστολή είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πληθυσμό ευθύνης τους. Οι μονάδες αυτές αποτελούν το νέο κύτταρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του ΕΣΥ δηλαδή, γύρω από τις οποίες οργανώνεται εξ ολοκλήρου το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ποια είναι η βασική αποστολή των ΤΟΜΗ? Η βασική τους αποστολή είναι η παροχή τοπικών υπηρεσιών στον πληθυσμό ευθύνης τους, 2.250 ασφαλισμένους αναγιατρό. Οι πολίτες που ανήκουν στον πληθυσμό ευθύνης της ΤΟΜΗ εγγράφονται στη σχετική λίστα. Οι μονάδες έχουν την ευθύνη για την διασφάλιση προσβασιμότητας και συνέχεια της φροντίδας, καθώς και για την παροχή ασφαλούς, αποτελεσματικής, ολιστικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας. Οι ΤΟΜΗ εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού. Η δέσμη παραχόμενη υπηρεσιών έχει ως πυρήνα τις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στον υγιή πληθυσμό, την ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών με βαρύτητα στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και υπηρεσίες που άπτονται της δημόσιας υγείας όπως ο εμβολιασμός και άλλα. Ποια θα είναι τα ωφέλη για τους πολίτες? Ο πολίτης θα έχει ελεύθερη επιλογή γιατρού, καθώς αυτή δεν καταργείται. Θα μπορούν να επισκέπτονται ελεύθερα, περιόριστα και δωρεάν τους οικογενειακούς γιατρούς στη λίστα των οποίων θα είναι εγγεγραμμένοι. Η εγγραφή στη λίστα μιας ΤΟΜΗ διευκολύνει τους πολίτες, δημιουργώντας ένα σαφές και ρητό σημείο πρώτης επαφής με το σύστημα υγείας. Στις ΤΟΜΗ θα απευθύνονται όλοι οι πολίτες χωρίς να χρειαστεί να αναζητούν μόνοι τους τις κατάλληλες και διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας. Ο οικογενειακός γιατρός θα είναι ο πλοηγός του μέσα στο σύστημα υγείας, ενημερώνοντάς τον, φροντίζοντας τον σε τακτική βάση και διευκολύνοντας την πρόσβασή του σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Γιατί ομάδες υγείας και όχι μεμονωμένοι γιατροί? Προκειμένου να υπάρξει ολιστική φροντίδα του πληθυσμού, απαιτούνται γνώσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία, το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο, το οικογενειακό προγραμματισμό και άλλα. Η αποτελεσματική πρωτοβάθμια δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και γι' αυτό πρέπει να παρέχεται από καλά συντονισμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας. Αυτές είναι που θα πρέπει να επιτύχουν μια στενή σχέση με την κοινότητα. Ποιος είναι ο ρυθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού που θα στελεχώσει? Τα ΤΟΜΗ θα στελεχωθούν από διεπιστημονική ομάδα έως και 12 μελών, που θα αποτελείται από 4 γενικούς γιατρούς παθολόγους, ένα παιδίατρο, 2 νοσηλευτές, 2 επισκέπτες υγείας, ένα κοινωνικό λειτουργό, 2 διοικητικούς υπαλλήλους. Ποιος είναι ο οικογενειακός γιατρός? Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας. Ο οικογενειακός γιατρός ορίζεται γιατρός ειδικότητας γενικής ιατρικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατρος για τον παιδικό πληθυσμό. Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης εγγεγραμμένος ορίζεται σε αναλογία ένας γιατρός ανά 2.250 εγγεγραμμένους πολίτες και ένας παιδίατρος ανά 1.500 παιδιά. Στην παρούσα φάση, ρόλο οικογενειακού γιατρού αναλαμβάνουν οι οικογενειακοί γιατροί των τοπικών ομάδων υγείας, τον ΤΟΜΗ, οι ιατροί ειδικότητας της γενικής ιατρικής παθολογίας ή παιδιατρικής των κέντρων υγείας, τα οποία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του συνόλου του πληθυσμού της χώρας συνεχίζουν τη λειτουργία τους με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, χωρίς εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον λοιπόν πληθυσμό. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΕΠΗ ιδιώτες γιατροί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4486 του 2017, κάτοχοι τίτλου γενικής ιατρικής παθολογίας ή παιδιατρικής
ιατρικής. Πώς γίνεται η εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό? Ο πληθυσμός εγγράφεται στο πρώτο στάδιο εφαρμογής στον οικογενειακό γιατρό ως άνω περιπτώσεις Α και Γ, ο οποίος τον καλύπτει εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο διαμένει. Η εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό γίνεται κατόπιν αίτησης υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται στοιχεία ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ, και στοιχεία επικοινωνίας ή σύμφωνα με το έγγραφο που προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση με δημόσια έγγραφα των προσωπικών στοιχείων, ταυτότητα ή διαβατήριο, ΑΜΚΑ και αποδεκτικό διεύθυνση κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση και καταγραφή σύντομου ιατρικού ιστορικού. Πώς γίνεται η εγγραφή σε τόμη? Η εγγραφή στα τόμη αφορά τις λοιπές υπηρεσίες τις οποίες αυτή παρέχει πλην των υπηρεσιών του οικογενειακού γιατρού και πραγματοποιείται είτε με την αίτηση εγγραφής στον οικογενειακό γιατρό που παρέχει υπηρεσίες στον τόμη, είτε με διακριτή αίτηση εγγραφής στην τόμη. Με νέα ανακοίνωση θα γίνει γνωστό πότε θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και τα τεχνικά θέματα, οπότε και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εγγράφονται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση rdv.elhathnet.gr ή επιτόπου στη γραμματεία της πρώτης τομικό. Στην περίπτωση της πρώτης τομικό, η έναρξη λειτουργίας γίνεται με ένα γιατρό ειδικότητας παθολογίας και όλη την υπόλοιπη προβλεπόμενη διεπιστημονική σύνθεση λόγω έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το παρόν από περισσότερους γιατρούς στο αμέσως προσεχές διάστημα θα επαναποκηρυχθούν οι κενές θέσεις με στόχο να καλυφθούν και οι λοιπές θέσεις. Στο νησί μας προβλέπεται η σύσταση και δεύτερη τόμη, η οποία θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Αντιμάχιας αμέσως μόλις υπάρξει ενδιαφέρον από γιατρό. Για τις υπόλοιπες θέσεις της διαπιστωμονικής ομάδας υπάρχουν επιτυχόντες. Έπειτα από ολοκληρωθήσα προκήρυξη, αξίζει να τονιστεί ότι η πρώτη τόμη της ΚΟ είναι η πρώτη τόμη που λειτουργεί σε νησιωτική περιοχή. Η διοίκηση του νοσοκομείου της ΚΟ για την επίτευξη αυτού του στόχου συνεργάστηκε στενά με την διοίκηση της δεύτερης ΔΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν μια σειρά από ζητήματα σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό δεν μπορεί παρά να εκφράσει τις ευχαριστίες και τη χαρά της για την ομολογουμένω θετική αυτή εξέλιξη. Ταυτόχρονα, ενημερώνει το σύνολο των κατοίκων του νησιού ότι εργάζεται συνεχώς μαζί με τους εργαζόμενους για την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών συνολικά στο νησί μας.